Περισσότερες από 5.300 μαθήτριες των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ηλικίας 12 και 13 ετών έχουν την ευκαιρία φέτος να εμβολιαστούν κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Πρόκειται για ένα δώρο στις μαθήτριες που για πρώτη φορά φέτος χορηγείται σε εξελιγμένη μορφή. Δηλαδή, τα προηγούμενα δύο χρόνια οι μαθήτριες εμβολιάστηκαν με το τετραδύναμο εμβόλιο, ενώ φέτος εμβολιάζονται με το εννιαδύναμο, το οποίο μειώνει κατά μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και άλλες ασθένειες. Όπως εξηγεί στο alphanews.live η δόκτωρ Δροσούλα Θεοκλέους, το εννιαδύναμο εμβόλιο, το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο κατά του καρκίνου και άλλων κονδυλωμάτων. Έχει μέσα 9 τύπους του ιού HPV, το οποίο προστατεύει και εκτός από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και από άλλους καρκίνους όπως του εδίου, του κόλπου και του προχτού. Επίσης προστατεύει από τις δυσπλαστικές αλλοιώσεις και από τις προκαρκινικές αλλοιώσεις, οπότε προστατεύει από πολλούς θανάτους και πολλές ασθένειες και προστατεύει επίσης και από τα κονδυλώματα, που είναι κάτι το οποίο είναι παρέχεται προηγουμένως. Το εμβόλιο παρέχει προστασία σε ποσοστό 85 με 90% με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα καρκίνου. Στο εξωτερικό παρέχεται και στα αγόρια, ένα βήμα στο οποίο πρόκειται να προχωρήσει στο μέλλον η κυβέρνηση. Ερωτηθήσα τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να εμβολιάζονται και τα αγόρια, η δόκτωρ Θεοκλέους αναφέρει. Και στα αγόρια έχει αποδειχθεί από τις έρευνες ότι προστατεύει από άλλους καρκίνους όπως το πέος, του προχτού, του φάριγγα και από τα κονδυλώματα φυσικά. Απαντώντας σε ερώτηση για τους λόγους για τους οποίους γίνεται σε αυτή την ηλικία εμβολιασμός, δηλώνει ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο νωρίς γίνεται ο εμβολιασμός, τόσο πιο καλή θα είναι η ανταπόκριση προς το εμβόλιο. Δηλαδή η ανοσία είναι πολύ μεγαλύτερη όταν γίνεται σε μικρότερη ηλικία. Επίσης, εάν κάποιος εκτεθεί εις τον ιό, λόγω σεξουαλικής επαφής ας πούμε, τότε δεν μπορεί να τον προστατεύσει για το συγκεκριμένο τύπο που εκτέθηκε ήδη. Άρα θα μπορεί έναν εμβόλιο τέτοιο να προστατεύσει από άλλους τύπους, αλλά όχι το συγκεκριμένο τύπο στον οποίο εκτέθηκε ήδη το συγκεκριμένο άτομο. Άρα είναι πιο καλά να γίνεται προτού ξεκινήσει σεξουαλική επαφή. Αναφορικά με τις παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο λόγο που οι γονείς δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τον εμβολιασμό των παιδιών τους, η δόκτωρ Θεοκλέους επεξηγεί ότι είναι οι συνήθεις παρενέργειες. Κάποιες παρενέργειες υπάρχουν όπως και σε όλα τα εμβόλια. Κυρίως είναι τοπικές οι παρενέργειες όπως ερήθημαν στον τόπο εμβολιασμού που είναι το χέρι. Υπάρχουν κάποιες ζαλάδες ή μπορεί να υπάρχει πυρετός, μπορεί να υπάρχει πονοκέφαλος. Δεν υπάρχει κάτι που έχει αποδειχθεί από τις έρευνες, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτές τις παρενέργειες. Μπορεί να είναι σε λίγο πιο μεγάλο βαθμό από ό,τι τα άλλα εμβόλια, αλλά δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Η δόκτωρ Φροσούλα Θεοκλέους συμβολεύει όσες γυναίκες δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν το συντομότερο. Βεβαίως το εμβόλιο δεν σημαίνει ότι δεν θα ελέγχονται όπως και προηγουμένως. Δηλαδή όταν θα ξεκινήσει η σεξουαλική επαφή πάλι θα κάνουν το pap test. Πάλι θα κάνουν τον έλεγχο που έκαναν προηγουμένως για γυναικολογικά προβλήματα και τους καρκίνους, διότι ο καρκίνος στον τράχυλο δεν οφείλεται μόνο στον HPV, οφείλεται και σε άλλα προβλήματα, αλλά σε άλλα αιτίες, αλλά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στον HPV. Στο παρόν στάδιο δεν είναι γνωστό αν το εμβόλιο προστατεύει από τον ιό εφόρου ζωής. Οι έρευνες μας λένε για 10 χρόνια μας προστατεύει. Δεν είναι γνωστό ακόμα αν θα είναι εφόρου ζωής. Φαίνεται ότι θα είναι εφόρου ζωής, αλλά δεν έχει αποδειχτεί. Επομένως, εντάξει, θα δούμε. Είναι κάτι που θα δούμε. Για 10 χρόνια σίγουρα θα μας προστατεύσει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουν
τα αποτελέσματα των ερευνών. Θετικά αποτελέσματα εκτιμώ ότι θα έχει η ενέργεια των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Κυπριανός Λούις. Είναι μια παγκύπρια εκστρατεία που διεξάγεται ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας. Η κύρια προσπάθεια εστιάζεται στον εμβολιασμό των κοριτσιών ηλικίας 12 ετών για να προλάβουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή άλλων ασθενειών. Αυτή η ενέργεια πιστεύουμε ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά για να μην έχουμε στην ουσία εκδήλωση άλλων νοσημάτων στη συνέχεια. Μαθήτριες δηλώνουν στο alphanews.live την ευχαρίστησή τους για την ευκαιρία να εμβολιαστούν δωρεάν και να προλάβουν την εκδήλωση καρκινομάτων στο μέλλον. Το εμβόλιο του καρκίνου της μήτρας είναι πολύ καλό να το κάνουμε. Εφόσον είναι και δωρεάν και το Υπουργείο μας δίνει αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε. Και εφόσον έχουμε αυτή την ευκαιρία να το κάνουμε δωρεάν, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε για να προστατευτούμε σήμερα. Η λιανική τιμή του εμβολίου που παρέχει δωρεάν στις μαθήτριες η κυβέρνηση ανέρχεται συνολικά στα 340 περίπου ευρώ και για τις δύο δόσεις.